πάρα πολλοί είπαν ότι είναι επίθεση φιλίας από την Τουρκία. Είναι όντως επίθεση φιλίας όμως εσείς, κύριε καθηγητά, πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι με τους Τούρκους στα 59 που έκλεισα, από τα 19 μου 20 που κοντά στα 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 20 αναγκαστικά ασχολούμαι με τον Ερντογάν. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτά. Η επίθεση φιλίας της Τουρκίας είναι πάντοτε καιροσκοπική και πρωτίστως κοιτάει τα δικά της συμφέροντα. Στην παρούσα χρονική περίοδο, μετά τους σεισμούς, δηλαδή τους τελευταίους 8-9 μήνες, καιροσκοπικά θεωρεί ότι την εξυπηρετεί αυτό το κλίμα που βλέπουμε, το φιλικό. Είναι όμως φιλικό? Και τι εννοεί με το καζάν-καζάν? Είπε ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο αέρα και την ίδια θάλασσα. Έτσι. Ποιητικό μεν, ναι. Ρομαντικό, αλλά για ζευγάρια. Για αγαπημένους ανθρώπους. Ναι. Όχι για εμάς με την Τουρκία. Όταν λέει το μοιραζόμαστε, εννοεί στην κυριολεξία να το μοιραστούμε. Mm-hmm. Δηλαδή να το εκμεταλλευτούμε, συνδιαχειριστούμε, ναι. Πέραν από αυτά που ορίζουν μέχρι τώρα συμφωνίες. Mm-hmm. Διεθνείς δηλαδή συμφωνίες από τη συνθήκη της Λοζάνης και ό,τι επικαιροποιημένα ισχύει μέχρι σήμερα. Και βεβαίως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Έχει καταφέρει κάτι με αυτό. Παρότι η Ελλάδα έλεγε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι ένα θέμα διεθνές και πρέπει να λυθεί σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και σε κάθε περίπτωση, όταν έκανε καταχρηστικές πράξεις η Τουρκία, στα πρόθυρα πολέμου συχνά, τις προκλήσεις της, ζητούσαμε καταδίκες από το ΝΑΤΟ, το οποίο συμμετέχει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούσαμε καταδίκες από τον ΟΗΕ, ειδικά σε θέματα της Κύπρου, στηρίζοντας δηλαδή την Κύπρο στο δόγμα του ευρύτερου του ελληνισμού. Η Τουρκία έλεγε ότι κακώς με μέμφονται όλοι αυτοί οι τρίτοι. Τα θέματα είναι τοπικά, είναι διμερή, να τα λύσουμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν κατάφερε να συνομολογούμε εμείς ουσιαστικά με την πράξη μας, δηλαδή ότι συνομιλώντας με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι όντως το θέμα είναι διμερές. Αυτό αντιλαμβάνονται οι τρίτοι και γι' αυτό το λόγο όταν τίθεται θέμα στον ΟΗΕ ή στο Σόλτς ενώπιον, τη Γερμανία, είπαν ότι αυτά είναι οι γείτονες, θα βρούνε μεταξύ τους, σύμμαχοι είναι στο ΝΑΤΟ, γιατί φωνάζουν εμάς και μας βλέπουν και εμάς, που είμαστε και εμείς σύμμαχοι με την Τουρκία έτσι κι αλλιώς. Ναι. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει κερδίσει στα σημεία κάτι. Το να υποβαθμίσει το θέμα από διεθνές που ήρθε η Ελλάδα σε διμερές. Mm-hmm. Άρα είναι ένα κέρδος. Ναι. Άρα λοιπόν από τον καιροσκοπισμό της αυτό της κύρας φιλίας κέρδισε κάτι. Να συζητάμε οι δυο μας. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αφού για μας στόχος ήταν να κρατούμε έναν διάβλο επικοινωνίας. Σωστά. Να μην είναι κλειστές οι πόρτες, να υπάρχει μια επικοινωνία με τη γείτονα χώρα. Σωστά. Είχαμε άλλη εναλλακτική. Θα σας πω. Ο διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία έπρεπε και πρέπει να μένει ανοιχτός. Εδώ πέρα εμπόλεμοι και συζητούν μεταξύ τους. Ναι. Όσο πιο πολύ εμείς που είμαστε και γείτονες, αλλά κυρίως εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ναι, οι συνομιλίες μπορούν να γίνονται. Και η Ελλάδα έχει δείξει άπειρες φορές την κυριολεξία, υπερβάλλω, αλλά πάρα πολλές φορές κύρια καλής φιλίας, παρότι από το 1922 μέχρι σήμερα, δηλαδή 100 χρόνια, η ιστορία μεταξύ μας είναι βεβαρημένη. Η Ελλάδα πάντοτε έδειχνε κύρια φιλίας. Μην χαθούμε στα βάθη της ιστορίας, ας θυμηθούμε το πρωτόκολλο συμφωνία Παπούλια Γιλμάζ. Ναι. Μέχρι μετά την Κουμπαριά, μέχρι τις Ζεμπεκές, μέχρι το Καρντάσια, μέχρι να τα βρούμε, μέχρι είμαστε Καρντάσια με το Μητσοτάκη και να φτάσουμε μετά στο Μητσοτάκη Γιώργο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος πάντοτε υπαναχωρεί και αντιλαμβάνεται τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου? Η Τουρκία. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που η Ελλάδα είναι καλόπιστη και τίνει κύρα φιλία στην Τουρκία και λέει νερά και αλάτι, μωρέ, είπες, mm-hmm. ξύπες, δεν πειράζει. Mm-hmm. Η Τουρκία αυτό, στη δικιά της λογική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας αξιακό κώδικα, τη δικιά μας σκέψη και το πώς σκέφτονται τέλος πάντων οι ευρωπαϊκές χώρες, η Τουρκία αντιλαμβάνεται την καλοπιστία ως αδυναμία. Και όταν καιροσκοπικά, στα πλαίσια της Οθωμανικής διπλωματίας, όπως ασκείται διαχρονικά μέσα στην Τουρκία, κάνει τέτοιου είδους φιλικές σχέσεις, έλαβε Καρντάσι να τα βρούμε, να σε φιλέψω κάτι. Αυτές οι λογικές, το και το καζάν-καζάν, έχουν τη λογική στο μυαλό τους, όχι το 50-50, win-win.
Δηλαδή κερδίζω εγώ, κερδίζεις εσύ. Καζάν, καζάν σημαίνει τρώω από το καζάνι σου, τρώω από το καζάνι μου. Άρα είμαστε δηλαδή το φαγητού. Ναι. Είμαστε και θείο χορτάτη. Ναι. Όμως αυτό που θα πω δεν είναι καθόλου αυθαίρετο. Είναι δήλωση του τρούκου, Πρόεδρε. Ναι. Το καζάν, καζάν το αντιλαμβάνεται ως 80-20. 80 η Τουρκία, 20 εμείς και πολύ μας πάρει. Αυτό λέγεται Λεόντιο Συμφωνία, όπως ξέρουμε στα νομικά. Και αυτό το οποίο διδάσκονται και τα παιδιά τους στα σχολεία, και αυτό το οποίο γνωρίζουν και όσοι έχουμε συναναστραφεί με Τούρκους, οι αξιωματικοί μας στο ΝΑΤΟ, οι άλλοι επιστήμονες σε φόρουμ ευρωπαϊκά, στα οποία οι Τούρκοι έρχονται ως observers, παρατηρητές. Ναι. Εγώ βρισκόμουν για 4 χρόνια στις Βρυξέλλες, το 2008 μέχρι το 2012, στον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο, στο λεγόμενο SSB, ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιάς, στον οποίο και ανήκω. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Τουρκάλες για την ακρίβεια, εμφανίσιμες, οι οποίες επεδίωκαν, μπορώ να πω, να κάνουν παρέα με τους Έλληνες. Αυτό πάει μέσα στα πλαίσια της λογικής, της εντός ή εκτός εισαγωγικών, θέλετε, και κατασκοπίας. Δηλαδή, να μας ψυχολογήσουν τι νιώθουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον άλλον. Ναι. Τον Τούρκο δηλαδή μιλώντας. Πάντοτε φρόντιζα να είναι κοντά στους Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια. Πέραν της προσωπικής γνώσης και εμπειρίας που έχω μαζί τους έτσι κι αλλιώς εδώ και 40 χρόνια. Και στη γλώσσα τους και στην κουλτούρα και στην οτροπία τους. Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι, και αυτό διδάσκονται, ότι η Ελλάδα είναι μία longa mano, όπως λέμε στα νομικά, επαρχία των Τούρκων. Δηλαδή το δόγμα ακόμα το Οθωμανικό, ναι, όπου οι αχάριστοι Ρωμοί εκείνη την εποχή έκαναν μία στάση, ένα Ισγιανί, όπως λέγεται στα τουρίστα, και όχι η Χτιλάλ, επανάσταση. Τελευταία το ονομάζουν επανάσταση, το λέγανε πάντοτε η Ισγιανή στάση, η Φεσάντ, φασαρία, που έκαναν οι Οθωμανοί υπήκοοι, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι Ρωμοί, τους οποίους ξεσήκωσαν, προσέξτε, όχι γενικά οι μεγάλες δυνάμεις, συγκεκριμένα η Ρωσία. Αυτό διδάσκονται. Λόγω του ομόδοξου, δηλαδή, ναι, και ότι ήθελε να έχει το πέρασμα στις νότιες θάλασσες, στη Μεσόγειο τότε η Ρωσία. Αυτό διδάσκονται και θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει μετά από 200 χρόνια, αφού τιμωρηθούμε ή έχουμε τιμωρηθεί αρκετά, να μας δώσουν το αφ, αφ σημαίνει άφηση, χάρη, και στη συνέχεια να τα ξαναβρούμε και να είναι οι προστάτες μας. Για να το πούμε και με νομικούς όρους, όπως ίσχυε στο παλιό οικογενειακό δίκαιο, το θυμούνται ίσως οι παλιοί δικηγόροι, πολύ πιο παλιοί από μένα, πριν το 1981, είχαμε τη λογική στο το ζευγάρι, σύζυγη, όπου ήταν ο σύζυγος άντρας και η ύπανδρος γυνή, η προστατευόμενη γυναίκα μέσα στο ζευγάρι, όπου είναι μαζί, αλλά τον πρώτο λόγο έχει ο άντρας. Άρα, ναι, η Τουρκία αντιλαμβάνεται τις σχέσεις και τις συμφωνίες και, και γι' αυτό την ηχείρα φιλίας ως ένα γάμο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, όπου το ρόλο πάντα του συζύγου θα παίζει η Τουρκία και η Ελλάδα θα ακούει ως ύπανδρος γυνή. Αντιλαμβάνεστε ότι στο μυαλό τους αυτή η συμφωνία και η ηχείρα φιλίας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντασιωνόμαστε εμείς, όπως θα λέει ο Καστοριάδης. Άρα, αυτό που με ρωτήσατε, με αυτά τα δεδομένα, τα ιστορικοκοινωνιολογικά που είναι έτσι, γιατί δεν τα λέω ούτε αυθαίρετα, ούτε είμαι ένας νέος επιστήμονας που ξεφύτρωσε τώρα και λέει τη γνώμη του. Ναι. Αυτά τα οποία λέω είναι στηρίζονται σε γνώση και εμπειρία 40 ετών και αποκλειστική σπουδή, προσέξτε, όχι στις διεθνείς σχέσεις, απλά, στα νομικά, στην Τουρκία αποκλειστικά. Ναι, δηλαδή, τώρα, στο διατάφτα, λοιπόν, άλλα λέει και άλλα εννοεί. Ασυζητητή. Άρα, λοιπόν, κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Πάντα συνομιλούμε, είμαι υπέρ των συνομιλιών. Αρκεί να ξέρουμε στοιχειοδώς αυτά από τα οποία μόλις είπα. Ναι. Και όταν λέμε δημόσια ότι η Ελλάδα δεν ασκεί σκληρή πολιτική στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά soft power, δηλαδή ήπια δύναμη, η Τουρκία λέει, α, μάλιστα, άρα δεν μπορείς. Το πιάνει ως αδυναμία. Το πιάνει ως αδυναμία. Το και να σας πω και κάτι το οποίο μπορεί να μην αρέσει σε μερικούς, γιατί οι περισσότεροι από τους πολιτικούς μας πλέον λένε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία η συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Μπορεί για εμάς, για τα δικά μας δεδομένα, να ήταν. Δεν ξέρω. Η Τουρκία της μας έχει τη διάβαση εκεί. Η Τουρκία διάβασε ότι μια μικρή χώρα όπως είναι οι βόρειοι γείτονες, που είναι μικρότερη από την Πελοπόννησος έκταση, χωρίς να μας απειλεί στρατιωτικά, μετά από διπλωματικές πιέσεις και μια de facto κατάσταση, μιας χρησικτησίας του ονόματος Μακεδονία, τελικά το πήρε. Ναι. Με τη συνένεσή μας. Και σου λέει λοιπόν η Τουρκία, δεν θα πάρω εγώ που έχω αυτόν τον όγκο των 85 εκατομμυρίων κόσμου,
πληθυσμού, μια έκταση γεωγραφική που είναι κλειδί γεωγραφικά, χωροταξικά. Mm-hmm. Και άλλη χώρα να ήταν εκεί, όχι η Τουρκία, η Αρμενία να ήταν, οποιαδήποτε άλλη χώρα να ήταν, το Κουρδιστάν να ήταν, στο χώρο που κατέχει γεωγραφικά η Τουρκία, θα ήταν πάντα χωροταξικά μια περιοχή γεωγραφική κλειδί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκμεταλλεύεται αυτό και σου λέει, εκμεταλλεύομαι τη γεωγραφία μου, εκμεταλλεύομαι τον όγκο που έχω της οικονομίας, mm-hmm. είναι G17, είναι στο G20, είναι G17, mm-hmm. όλο πτωχεύει, οδεύτε πτωχεύει. Είναι μεγάλος καταναλωτής προϊόντων εμπορικών αλλά και στρατιωτικών οπλικών συστημάτων. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου λοιπόν είναι παίκτης, περιφερειακός μεν, αλλά με τάσεις να γίνει κεντρικός και να γίνει και πυρηνική δύναμη. Γιατί θέλει να φτιάξει πέραν από το Κούγιο άλλα δύο πυρηνικά εργοστάσια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σου λέει, δεν θα γονατίσει η Ελλάδα, αμαχητή κιόλας, υπό τον όγκο της πίεσης που έχω έτσι κι αλλιώς, το φόβο μου να έχει η Ελλάδα, αυτό θέλει η Τουρκία. Όταν λέγανε οι παππούδες μας κάποτε, βρε, μην κάνεις ζημιά εκεί, το φόβο μου να έχεις, χωρίς να μας χτυπάνε για να μην κάνουμε τη ζημιά. Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία θέλει το φόβο να έχουμε, ούτως ώστε χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σφαίρα, ποτέ ομιγέννητο, mm-hmm. να κερδίσει αυτό το οποίο θέλει σε διπλωματικό επίπεδο, στηριζόμενη στη δικιά μας καλοπιστία, το ότι πρέπει να συζητούμε, αλλά η Ελλάδα διακατέχεται από φοβικά σύνδρομα, μην τυχόν και γίνει πόλεμος με την Τουρκία, γιατί κουβαλάμε ακόμα το άγωστο βάρος της μικρασιατικής καταστροφής και της εισβολής στην Κύπρο. Άρα λοιπόν, βλέποντας ότι η ελληνική κοινωνία, δεν μιλάω τώρα για κάποιον που μας βλέπει και μας ακούει και λέει, μωρέ τι λες, εγώ θα πάρω το όπλα και θα περισπαστώ την πατρίδα μου. Δεν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η Τουρκία διάβασε ότι αν πιεστούμε και κυρίως με τους πολιτικούς μας, βλέπει υπόθεση των οποίων θα υποχωρήσουμε. Έτσι. Και υπάρχουν και κάποια πλάνα τα οποία εκεί πέρα βγάλαμε λίγο τα μάτια μας μόνοι μας. Θυμόσαστε όταν κλείσανε τράπεζες το 2015, mm-hmm. που κλαίγαμε μπροστά στα κλειστά ATMs. Ναι. Πώς δεν το θυμόμαστε. Παρακολούθησε δεν είναι και πολύ πίσω, ναι. Παρακολούθησε κάποιος τι παίζαν τότε τα τουρκικά κανάλια. Μας απαξίωναν. Ότι στην πρώτη μέρα που έκλεισαν οι τράπεζες, κλαίμε έξω από τις τράπεζες, λέγοντας. Δηλαδή, αν πέφτουν και βόμβες, τι θα κάνουν αυτοί. Αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε μια εικόνα μόνοι μας συχνά. Δείχνοντας τα προβλήματά μας, τις σφραγίες σε κάποια πράγματα, την κακή λειτουργία του κράτους μας σε κάποια πράγματα. Από πυρκαγιές και πλημμύρες μέχρι καταστροφές, σεισμούς, αποκατάσταση που γίνεται, τα μνημόνια επί 10 χρόνια και κλειστές τράπεζες και να κλαίμε. Όσο και να θέλουμε να βγάλουμε ένα. Που είμαστε για μένα προσωπικά, επειδή μπορώ να γνωρίζω πράγματα από μέσα, υπάρχει σθένος και μπορούμε πραγματικά ως άλλος. Δηλαδή, δεν είναι του Γκολιάθ να κάνουμε τη ζημιά συζητητή. Δηλαδή, έχω εμπιστοσύνη. Ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι όμως ότι η εικόνα που βγάζουμε προς τους Τούρκους είναι μια εικόνα ότι δεν θέλουμε να έχουμε μαζί τους δυναμική παρουσία και να τους βάζουμε όρια. Και ο Τούρκος, έστω και αν λέμε έχουμε κόκκινες γραμμές, βλέπει ότι εντάξει, οκ, okay, ναι, μεν, αλλά να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Ο Τούρκος αυτό το λαμβάνει ως αδυναμία, ξέρει ότι είμαστε λίγο υπαξίπας στις κόκκινες γραμμές μας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν πιεστούμε από τους κοινούς μας συμμάχους, στο ΝΑΤΟ παραδείγματι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικούς λόγους, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. εμείς θα κάνουμε αυτό mm-hmm. το οποίο μας υποδεικνύουν οι σύμμαχοι, διότι θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται στις συμμαχίες. Η Τουρκία συμμετέχει σε οργανώσεις όπως είναι το ΝΑΤΟ, αμυντικές, προσφέροντας συμμαχία. Η Ελλάδα συμμετέχει σε οργανώσεις τέτοιες ζητώντας προστασία από τη συμμαχία. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τεράστια και διαφορετικά. Δηλαδή η Τουρκία σου λέει είμαι εδώ, έτσι κι αλλιώς στέκομαι μόνη μου και σου κάνω και τη χάρη που έρχομαι να συμμετέχω ως δεύτερος σε όγκο στρατός στο ΝΑΤΟ και εμείς ανάγκη βρε. Θα σου ασκώ και βέτα και θα ζητάω και θα κάνω εκείνο που θέλω γιατί είμαι αυτή που είμαι. Η Ελλάδα από την άλλη μεριά ορθώς συμμετέχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ναι. πλην όμως βρίσκεται εκεί για να παίρνει προστασία, για να παίρνει βοήθεια. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφορετικά. Τώρα, εγώ δεν λέω ότι κάνουμε κακά, αν κάνουμε άσχημα προς Θεού. Εγώ λέω ότι είμαστε μια μικρή χώρα γεωγραφικά και πληθυσμιακά και πρέπει να επιζήσουμε και επιζούμε, αν θέλετε, ως άλλοι οδυσσείς, σαν
σαν τον Οδυσσέα, τον πολυμήχανο. Mm-hmm. Και έχουμε κατορθώσει στην ιστορία πράγματι με θυσίες, με αίμα, τελικώς να επιζούμε. Ασυζητητή. Και να μην έχουμε εξαφανιστεί όπως άλλα κράτη που πληθυσμιακά ήταν λίγα, δημογραφικά δηλαδή, και εξαφανίστηκαν στο διάβα του χρόνου της ιστορίας. Εμείς είμαστε παρόντες. Υπάρχει σθένος, υπάρχει κουράγιο παρά τον κακό μας εαυτό, παρά τις ατυχίες, παρά τις δυσφορίες. Παρά τα προβλήματά μας και παρά το μείζον πρόβλημα, το δημογραφικό που αντιμετωπίζουν σήμερα. Έτσι. Η Τουρκία όμως, από την άλλη μεριά, mm-hmm. αυτά τα βλέπει με άλλο μάτι. Δεν τα βλέπει με το μάτι που βλέπουμε εμείς, ούτε καν οι Ευρωπαίοι πώς βλέπουν εμάς ενδεχομένως. Καλά, και όχι όλοι οι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι μας θεωρούν εύκολο πιόνι, αν πιεστούμε γεωπολιτικά, οικονομικά. Η Τουρκία έχει μια άλλη τελείως λογική, η οποία λογική λέει ότι αυτή η παλιά, ξαναλέω, δεν τα λέω εγώ, λέω ότι λένε οι Τούρκοι, έτσι, δηλαδή, μην παρεξηγηθεί ο λόγος μου ότι είμαι ητοπαθής. Έτσι, η δουλειά μου είναι να μεταφέρω τι λέει ο Τούρκος για να κατανοήσουμε πώς το λέει, για να μπορούμε να πράξουμε αναλόγως. Ναι. Ακριβώς, και να απαντάμε όταν χρειαστεί. Το θέμα είναι να απαντάει η Ελλάδα σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Για να απαντούμε με προσθήκη αντίκρουση να κερδίζουμε. Έτσι. Το θέμα είναι. Απαντάμε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Απαντάμε. Είναι ερώτημα αυτό. Εσείς τι λέτε. Εδώ πέρα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Εγώ από αυτά που βλέπω να λέγονται δημοσίως, δεν τους απαντάμε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Η γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Τούρκοι δεν είναι ο πόλεμος. Όχι, λάθος είναι όπως το νομίζει αυτό. Η γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Τούρκοι είναι ένα και ένα κάνει δύο, ως εδώ και μη παρέκει και το εννοώ. Και έστω κι αν είμαι μικρότερη χώρα πληθυσμιακά, πρόσεξε, τη ζημιά μπορώ να την κάνω και σε θέματα οικονομίας και σε θέματα στρατηγικής σου και σε θέματα διπλωματίας σου και αν ομιγέννη το χρειαστεί. Ναι. Και πολεμικά πάρω. Εμείς τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, τέτοιες απαντήσεις έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, σε επίπεδο συνεδρίων, σε επιστημόνων, σε επίπεδο διπλωματών έχουν δοθεί κατά καιρού. Ναι. Το θέμα είναι ότι δημόσια δημόσια, mm-hmm. ακολουθούμε μια, δεν είναι δικιά μου δήλωση αυτή, αυτό είναι της Υπουργού Εξωτερικών, έτσι. Ακολουθούμε μια ήπια λογική. Μάλιστα. Και πολιτική. Γιατί όπως αυτό, το είπατε στην αρχή, δείχνουμε καλοπιστία δείχνουμε απέναντι στους γειτονές. Η Τουρκία την καλοπιστία τη λαμβάνει ως αδυναμία. Προσέξτε τώρα, αν αυτό το οποίο κάνουμε είναι μέσα στα πλαίσια της των διπλωματικών μας λογικών και παιχνιδιού και δεν λέμε δημόσια τι πραγματικά κάνουμε, γιατί ακούει και η άλλη πλευρά, ακούν οι Τούρκοι, τότε ορθώς το κάνουμε. Δηλαδή εγώ δεν έχω καμία απέτηση από την ελληνική διπλωματία να λέει δημόσια τι πραγματικά κάνει. Ας λειτουργούμε και λίγο σαν το μελάνι της Τουρκιάς. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Όμως, αν αυτά τα οποία λέμε τα εννοούμε, δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να είμαστε μαλακοί με τους Τούρκους και οτιδήποτε θέλουν να τους το δίνουμε, τότε όχι μόνο δεν σταματάν, τους ανοίγει η όρεξη. Ναι. Και κάνουμε κάτι. Οπότε, κύριε αν καθηγητά, το κάνουμε απλώς, ναι, για να θολώσουμε τα νερά και κλείνω, mm-hmm. Ορθώς το κάνουμε, γιατί οδηγούμε ενδεχομένως, έτσι, ελπίζω δηλαδή, ναι, την Τουρκία στην λεγόμενη Θουκυδίδιο παγίδα της μεγαλομανίας της, όπου πλέον δεν θα έχει απέναντί της την Ελλάδα στο μέλλον, γιατί αν γίνει η πυρηνική δύναμη όπως θέλει, με ένα ή έως τρία πυρηνικά εργοστάσια, mm-hmm. τότε απέναντί της θα έχει άλλες πυρηνικές δυνάμεις που θα τη θεωρούν αντίπαλο και θα την ουσιαστικά τις κόψουν τα γυάλινα πόδια οι άλλοι και όχι εμείς. Άρα θα έχουν κάνει τη δουλειά για εμάς, θα την έχουν κάνει οι άλλοι. Mm-hmm. Άρα αν κάνουμε αυτό το διπλωματικό τρίκ, mm-hmm. ορθώς το κάνουμε. Δηλαδή λέμε άλλα, κάνουμε τα καλά παιδιά δημόσια, από πίσω όμως γνωρίζουμε τι γίνεται και προετοιμαζόμαστε και βάζουμε την Τουρκία να τη σε ρίξει με άλλους. Ναι. Όχι εμείς, δηλαδή να κάνουν άλλη τη δουλειά αντί για εμάς. Αν το κάνουμε αυτό, καλώς το κάνουμε. Αν όμως ό,τι λέμε, αυτά τα καλόπιστα, τα εννοούμε κιόλας και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πρέσπες εντός εισαγωγικών του Αιγαίου ή να αναγνωρίσουμε τα καταχρηστικά αιτήματα της Τουρκίας, τότε κάνουμε χείριστα, διότι για να το πω και λαϊκά και ο κόσμος, κυρίως στην περιφέρεια που έχει ακόμα επαφή με τη γη του, με τα χωράφια του, θα αντιληφθεί καλύτερα, είναι σαν να έχω εγώ τους τίτλους του χωραφιού μου και να κάθομαι να συνομιλώ με τον καταπατητή. Τι θα του δώσω? Όχι, σε λίγο θα μου πάρει όλο το χωράφι.
Δεν θα πάρει μόνο το ένα μέτρο ή τα δύο μέτρα. Κατανοητό. Οπότε, κύριε Σταθακόπουλε, σε μία εβδομάδα που είναι η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, πάμε να μεταφράσουμε αυτό που είπε, ότι περιμένει μία νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Mm-hmm. Περιμένει λοιπόν ότι εμείς θα είμαστε εδώ πέρα δεκτικοί, ότι θα του πούμε άφερεν εφέντιμ, όσοι νομίζουν ότι θα φτιάξουν τα επιχειρηματικά και τα οικονομικά με την Τουρκία, πλανώνται πλάνι τραν, διότι δεν είναι κάτι καινούριο. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τους Τούρκους σε ιδιωτικό τομέα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και μάλιστα και προσοδοφόρες οι συνεργασίες Ελλήνων με Τούρκους επιχειρηματίες. Επίσης οι Τούρκοι ήταν, είναι και θα είναι παρόντες στα δημόσια έργα στην Ελλάδα ως κατασκευαστικές εταιρείες, διότι ο νόμος 44-12 του 16, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, είναι ο σωμάτος Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ναι. Λέει ότι τα δημόσια έργα στην Ελλάδα τα κάνουν ευρωπαϊκές και ελληνικές εταιρείες βεβαίως, αλλά δεν ορίζει διεθνικότητα του υπεργολάβου. Επομένως, οι τουρκικές εταιρείες με τη λεγόμενη δάνεια εμπειρία έρχονται και κάνουν δημόσια έργα στην Ελλάδα ως υπεργολάβοι. Άρα και ας αυτό είναι παρόντες. Εκείνο το οποίο θέλει να πάρει ο Τούρκος πρόεδρος από την Ελλάδα είναι, πέραν της φωτογράφησης, προφανώς να κάνει από το ελληνικό έδαφος δηλώσεις πάλι υπέρ της Χαμάς και κατά του Νετανιάχου, ναι, κάτι ναι. που σε εμάς δεν θα αρέσει, mm-hmm. γιατί έχουμε καλές σχέσεις εμείς με το Ισραήλ. Θα πει για κατοχικό στρατό του Ισραήλ, θα του πούμε εμείς ότι και εσύ, Ερντογάν, έχεις κατοχικό στρατό στη Βόρεια Κύπρο. Ναι, οπότε... Θα πει ότι είναι πατριωτικό κίνημα. Πρέπει να έχουμε τις ανάλογες απαντήσεις έτοιμες. Θα τις έχουμε ή θα κρατήσουμε τους τύπους και την ευγένεια. Και όταν θα πει ότι είναι πατριωτικό κίνημα η Χαμάς, θα του πούμε τότε και το ΠΚΚ. Είναι πατριωτικό κίνημα υπέρ των Κούρδων και εσύ ναι. το λες ότι είναι τρομοκρατικό. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά θα είναι λιγάκι δύσκολα, συν ότι έτσι και αρχίσει και μας λέει να τα μοιράσουμε και τι να μοιράσουμε και εμείς του πούμε καλά σε θα το δούμε, δεν αποκλείεται γυρνώντας πίσω στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη να μας πει ότι οι Έλληνες είναι δίγλωση, όπως είχε πει το Μάρτιο του 22, ότι άλλα του λέμε ιδιωτικά και άλλα λέμε δημόσια και να ναι. πει πάλι Μητσοτάκης γιοκ και να ξαναμπούμε σε ένταση. Και αυτά μην μας παραξενεύουν, γιατί έχει ξανακάνει ο Ερντογάν, είναι αναμενόμενα. Ναι, και είδαμε ότι τα έκανε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, που είπε mm-hmm. ότι ο Μητσοτάκης δεν θα του έθετε θέμα μαρμάρων του γλυπτών του Παρθενώνα. Το είπε στο BBC ο Ελληνός Πρωθυπουργός και μετά δεν τον είδε. Ναι. Δηλαδή δεν έγινε συνάντηση με αφορμή τάχα μου, τα μάρμαρα τέλος πάντων. Ήταν άλλες οι αφορμές ή τα αίτια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά μπορούν να συμβούν. Να σας πω την πικρή δικιά μου αλήθεια. Παρότι ήταν να γίνει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη και τελικά γίνεται Αθήνα. Για μένα καλύτερα. Η Θεσσαλονίκη βέβαια, έχει για όλους είναι καλύτερα. Ναι. Έχει άλλους συμβολισμούς υπέρ των Τούρκων συμβολισμούς. Mm-hmm. Γιατί εκεί πέρα γεννήθηκαν οι Νεότουρκοι, στην Χρυσαυγή Λαγκάδα γεννήθηκε και μάλλον. Θα εκμεταλλευόταν πάρα πολλά πράγματα τέλος πάντων. Ακριβώς. Τώρα στην Αθήνα καλύτερα. Είχαν πει θα διανεκτέρευε εδώ και θα έκανε και ένα δείπνο. Τελικά θα γίνει γεύμα και θα είναι λίγες ώρες. Λένε δεν θα έρθει η Εμινέ η γυναίκα του. Άρα θα έρθει ίσα ίσα για τη φωτογράφηση και θα φύγει και φοβούμε μήπως η Αθήνα είναι η πόρτα για να ανοίξει, για να πάει την άλλη μέρα το πρωί ανεπίσημα, mm-hmm. γιατί όταν θα το ζητήσει ανεπίσημα δεν θα μπορούμε να το πούμε όχι δεν πας, θα είναι διπλωματικό επεισόδιο. Θα πάει στη Θράκη όπου εκεί πέρα μόνος του, ασυνόδευτος επίσημα, mm-hmm. θα πει ό,τι δεν θα έχει πει στην Αθήνα ενδεχομένως, που μάλλον μπορεί να μην μας αρέσουν. Δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη, κρατάω μικρό καλάθι. Καλό είναι να συνομιλούμε. Βάζω πάγο στους επερισιόδοξους, γιατί πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουν ότι γίνονται, ήδη γίνονται. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να γίνουν με τους Τούρκους και καλό θα ήταν να κρατάμε μικρό καλά. Ωραία. Οπότε στο διατάφτα και καταλήγοντας, τι πρέπει σε αυτές τις λίγες ώρες που θα είναι στην Αθήνα και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τι να φέρει στη συζήτηση η ελληνική πλευρά? Τι συζητάμε? Ότι η Τουρκία πρέπει, για να πιστούμε ότι εννοεί καλόπιστο διάλογο, mm-hmm. ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα, εμείς τι να υποχωρήσουμε? Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα από την Τουρκία, η Τουρκία διεκδικεί. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να της πούμε σταμάτα να διεκδικείς, να κάνεις άρση από την εθνοσυνέλευσή σου του Κάζους Μπέλη, mm-hmm. Επειδή μας ενδιαφέρει ως εγκύτρια δύναμη και εμείς μαζί με τη Βρετανία και την Τουρκία, συνθήκες Ζηρίχης Λονδίνου 1959, να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο. Το Καστελόριζο, να μην λες ότι δεν έχει επίρρεια, θα το λύσουμε, αλλά να μην λες ότι δεν έχει επίρρεια. Να σταματήσεις να επικαλείσαι αποστατικοποίηση των νησιών μας όταν εσύ έχεις ενεργή
τη στρατιά Αιγαίου στη Σμύρνη, να άρεις το ακυρώσιμο και να το ακυρώσεις τελικά το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι κατά παράβαση κάθε λογικής ναυτικού διεθνούς δικαίου, να σταματήσεις να λες τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης ότι είναι τουρκική, και σε κάθε περίπτωση, αφού τα κάνεις όλα αυτά, να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα, παρότι εκεί λέμε ότι είναι διεθνές, αλλά μας ενδιαφέρει εμάς ως Έλληνες Ορθόδοξους, το θέμα της σχολής της Χάλκης, και να αποσυρθεί παρά αυτά η μήνυση που είχε υποβληθεί κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, διότι τάχα, μου λέει, χρησιμοποιεί καταχρηστικά τον όρο Οικουμενικός, και καλό θα ήταν η Αγιά Σοφιά να κλείσει, να συντηρηθεί, γιατί καταραίει, είναι επιβαρημένο το μνημείο. Και στη συνέχεια, με κονδύλια που έχει το Ντιγιανέτ, το Ίδρυμα για τα θρησκευτικά θέματα στην Τουρκία, αλλά και η UNESCO, να λάβει τις ευθύνες στη συντήρηση. Σωστά. Και μετά, όταν συντηρηθεί, μετά από, ξέρω εγώ, περίπου 5-10 χρόνια και επανέλθει, να ξαναέρθει σε ήπια μουσιακή επισκεψιμότητα και να σταματήσουν όλες αυτές τις καταχρήσεις χαλιφισμού που έχει, ας πούμε, ο Ερντογάν. Δηλαδή, κύριε Σταθακόπουλε, πρέπει η ελληνική πλευρά, ο Πρωθυπουργός, να πάει με λίστα στην συνάντηση με τον Ερντογάν. Ναι, αλλιώς δεν έχει κάτι. Σωστά. Αλλιώς, άμα δεν πάμε με λίστα, τι συζητάμε. Τι θέλει η Τουρκία, να τις λύσουμε και να τις ικανοποιήσουμε τα αιτήματα. Αυτό πάμε να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα αυτό και θα τα ξαναπούμε μετά τη συνάντηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη και αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Εγώ για την υπομονή και τον χρόνο που μου δώσατε. Εμείς για τον χρόνο σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.